Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια περίπου από την νομοθέτηση του έργου των εξετάσεων εντός εντό ωραρίου για να καταθέσετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Χρειάστηκε να νομοθετήσετε τρει φορέ μεταβατικέ ρυθμίσει, αναγκαστική συνέχιση του ίδιου συστήματο εξετάσεων. Χρειάστηκε να μείνουν απλήρωτοι για εννιά μήνε εξεταστέ υποψηφίων οδηγών για να φέρετε τη ρύθμιση για να πληρωθούν. Χρειάστηκε να προκηρύξουμε τρει φορέ αποχή από τι εξετάσει και μάλιστα τελευταία για τεσσερά μήνε μετά από πέντε μήνε απλήρωτη δουλειά. Σκόπιμα, λέμε, δεν ακούσατε καμιά φωνή, ούτε τη δική μα, ούτε κανένα άλλου, από όσε λέγαμε αποδεσμεύστε την αποζημίωση από τι ρυθμίσει και ελάτε να συζητήσουμε για ένα σύστημα εξετάσεων που θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα υπηρετεί την οδική ασφάλεια. Δημιουργήσατε μια τεράστια γανάκτηση πολιτών, εκπαιδευτών και εξεταστών. Ναι, μετά από τρία χρόνια διαφορία για τα προβλήματα απαξίωση εξεταστών και εκπαιδευτών, μετά από χρόνια διατήρηση ενό διάτριτου συστήματο εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθήσατε την όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων το δοκιμασμένο δρόμο απαξίωση των κατόνομα δημόσιων πολιτικών, προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι προτινόμενε αλλαγέ. Κάνατε επιλογέ χρονοκαθυστέρηση συνειδητά, προκειμένου να ενισχύσετε την αγανάκτηση των πολιτών και να καταφέρετε να μην γίνει συζήτηση για την ουσία του συζητήματο. Τι και αν χρόνια τώρα μιλάμε για ένα αναχρονιστικό και διάτριπτο πλαίσιο που δημιουργεί το έδαφο για κάθε είδου παράτυπε ή ακόμα και έκνομε ενέργειε, τι και αν έχουμε επανειλημμένα καταδικάσει φαινόμενα διαφθορά, τι και αν ζητούσαμε μέτρα για τη διασφάλιση τη οδική ασφάλεια με διαφάνεια για το σύνολο των αρμοδιοτήτων των διευθύνσεων μεταφορών, μέτρα που θα ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι, τι και αν ζητάμε ένα ανθρωπισμένο σύστημα που να μην αφήνει περιφθώριο να καίγονται τα χλωρά με τα ξερά και να στοχοποιούνται συλλήβδιν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ω αρμόδιο Υπουργείο αποσπασματικά και επιφανειακά αντιμετωπίζεται αυτό το τεράστια σημασία ζήτημα που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Ούτε καν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων δεν έχετε εξασφαλίσει. Το σχέδιο νόμου που καταθέσατε είναι το ίδιο με αυτό που είχατε δώσει, σχεδόν το ίδιο με αυτό που είχαν δώσει στη δημοσιότητα πριν από αρκετού μήνε. Τόσου μήνε, τόσο καιρό λέμε προ τι. Δεν συζητήσατε με κανέναν. Αρνηθήκατε επανειλημμένα τη συνάντηση μαζί μα. Δεν βρήκατε ούτε ένα λεπτό. Για αυτή τη δημοκρατία μιλάτε. Βγαίνετε στα κανάλια και του βαλιάζετε του εξεταστέ, όσο και αν εμεί καταγγέλουμε το διάτριπτο σύστημα που διατηρείται και διατιμανίζετε. Καταθέσατε ένα σχέδιο στο οποίο δεν έχετε λάβει υπόψη καμιά θέση. Εκτό από τα ζητήματα που σχετίζονται με την απέτησή μα για διαφάνεια, για την αποτελεσματικότητα των οποίων διατηρούμε επιφυλάξει, το μόνο που λύνει προσωρινά είναι η πληρωμή των οφειλόμενων δεδουλευμένων. Παρά το γεγονό, και βέβαια στη συνέχεια το καταργείτε, παρά το γεγονό ότι οι εξετάσει οδήγηση αποτελούν ειδικό έργο. Δεν είναι αρμοδιότητα ενταγμένη στα καθήκοντα δουλειά των υπαλλήλων, στι θέσει για τι οποίε έχουν τοποθετηθεί, έχουν διοριστεί, έχουν τοποθετηθεί. Θα υποχρεώνονται να μετακινούνται εκτό υπηρεσία για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων. Και δεν μα λέτε πώ θα καλύπτονται αυτέ οι μετακινήσει, αφού δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα οδηπορικά του έξοδα. Καταργείται την αποζημίωση, μειώνεται τι αποδοχέ των συναδέλφων σε συνέχεια και σε πλήρη εναρμόνιση με τι ρυθμίσει των προηγούμενων κυβερνήσεων που καταργήσατε την αποζημίωση. την αποζημίωση για το λεγόμενο βοηθήτη. Το ειδικό έργο των εξετάσεων. Μετά από τρία χρόνια σχεδόν και πάλι δεν ανοιγεί τα χαρτιά γιατί παραπέμπεται σε μια σειρά υπουργικών αποφάσεων. Εντάσσεται το έργο, όπω είπαμε, εντό ωραρίου λειτουργία των υπηρεσιών. Το καταλείται, το, το καταργείται ω έργο, το μετατρέπεται σε απλή αρμοδιότητα. Και η, η υποστελέχωση όμω, την οποία δεν ξέρω αν αγνοείται, ή σκόμα το κάνετε, καθιστά δύνατη τόσο την ένταξη του έργου των εξετάσεων εντό ωραρίου, όσο και την αντιμετώπιση του ω κύριο αποκλειστικού. Και βέβαια νομίζουμε ότι το γνωρίζετε και το αναγνωρίζετε γι' αυτό παρακάτω Λέτε ότι δίνετε το δικαίωμα να απασχολούνται και σε άλλε αρμοδιότητε ή στι νησιωτικέ περιοχέ, είναι αποκλειστικό έργο, μόνο για μία μέρα. Και βέβαια, μεταφέρετε αυτή την αρμοδιότητα μαζί με τις άλλες αρμοδιότητες, όπως είπαμε, στις περιφέρειες, στις οποίες από το 2011 και μετά μόνο έχουν έρθει πάμπολες αρμοδιότητες χωρίς πόρους και προσωπικό και το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 40% και πάνω. Για να μπαλώσετε τις καταστάσεις βάζετε ένα εξεταστή ανεξεταζόμενο και για να εξασφαλίσετε τη διαρκή, όπως λέτε, ενάλλαγη του τους μισούς εξεταστές τους χαρακτηρίζετε αναπληρωματικού που θα σκούν, τα άλλα, τα... θα σκούν, και άλλα καθήκοντα. Και βέβαια μιλάτε εκεί για παράλληλα καθήκοντα, προφανώς, ότι αγνοείται, τι ορίζει ο υπαλληλικό κώδικα. Να δεν θα δευτερολογήσουμε, ολοκληρώνω. Για τα λεγόμενα, αγνοείται ότι ορίζει ο υπαλληλικό για τα λεγόμενα παράλληλα καθήκοντα. Αναφέρεστε σε δύο κληρώσει. Μία για το κάθε τετράμινο και μία πριν από την εξέταση. Καλό το μέτρο, λέμε, των κληρώσεων, όμω δεν ομοθετείτε κάτι καινούργιο όπω προπαγανδίζετε. Και πέστε την αλήθεια, και τώρα προβλέπονται κληρώσει και τώρα γίνονται κληρώσει, αλλά όχι παντού. Και όχι παντού γιατί απαιτούνται πάνω από 11 εξεταστέ. Και ακριβώ υποστελέχωση και η έλλειψη εξεταστών δεν δίνει αυτό το δικαίωμα και δυνατότητα παντού. Πέστε μα επίση, γιατί βάζετε σε δεύτερη μοίρα του εξεταστέ ΔΕ κατηγορία και μάλιστα διακρήτω. Δεν έχει καμιά λογική ο ΠΕ διοικητικό να κρίνεται πιο κατάλληλο από το ΔΕ τεχνικό και μάλιστα από μηχανικό, ελεκτή του κταίου και τα σχετικά. Και μόνο αν γνωρίζατε ότι στην Αττική, που θεωρώ θα οφείλατε να το γνωρίζετε, ότι στου 166 εξεταστέ οι 79 είναι ΠΕ και οι 87 ΔΕ Δεν θα σταθούμε στην οδική εκπαίδευση και συμπεριφορά, ούτε όλε πλευρέ οδική ασφάλεια και τη εξασφάλιση τη απρόσκοπτη μετακίνηση των λαϊκών στρωμάτων. Αν και κατά την άποψή μα και μόνο το γεγονό ότι συζητάμε το σύστημα των εξετάσεων οδήγηση αποσπασμένο από όλα τα άλλα, δείχνει το ατελέσφορο του θέματο. Το σίγουρο είναι ότι δεν προσεγγίζεται τα ζητήματα αυτά από τη σκοπιά των δημόσιων αγαθών που πρέπει να παρέχονται από το κράτο με σύγχρονε και αναβαθμισμένε προδιαγραφέ και μεθόδου, μακριά από τη λογική του κέρδου και τη ανταποδοτικότητα που με κάθε φορμή ενισχύεται και γι' αυτό δεν μα προξενεί και εντύπωση που αυξάνεται τα Παράβολα. Σκόπευα, βεβαίω, δεν ξεκαθαρίζεται ποιοι θα φτιάξουν τι πίστε εκπαίδευση για τι ειδικέ δοκιμασίε, γιατί δεν χρηματοδοτείται για το σκοπό αυτό τη περιφέρεια από τα εκατομμύρια των εσόδων που έχετε. Τέλο, αφήνεται άθικτο το ζήτημα των πρακτικών εξετάσεων των 74ηδων, οι οποίοι υποχρεούνται για να ανεώσουν την άδεια λειτουργία του, να πληρώσουν και να περάσουν και πάλι πρακτική άσκηση οδήγηση με οποιοδήποτε όχημα χωρί την παρουσία εκπαιδευτή, χωρί να προβλέπετε πώ θα αποτρέπονται κάποιο ατύχημα ή κάποιε ενδεχόμενε ποινικέ αστικέ ευθύνε εξετάσεων. Εξεταστεί το Ολοκληρώνω. Γιατί ζητάμε ο να ανακαλέσετε και τη ρύθμιση και να, προσθέσετε νέα, να μην προσθέσετε νέα προβλήματα στου εξεταστέ. Έστω και με καθυστέρηση, οφείλετε να ακούσετε όλου του ειδικού που λένε ότι ο έλεγχο αξιολόγηση ικανότητα οδήγηση έναν ηλικιωμένο συνδέεται κυρίω με ιατρικά δεδομένα και όχι με την πρακτική εξέταση τη οδήγηση και γι' αυτό ζητάμε να γίνονται ολοκληρωμένε, όπω λένε και μπορεί να συνεργαστείτε με οποιοδήποτε ιατρικό σύλλογο, ολοκληρωμένε ιατρικέ εξετάσει από δημόσια νοσοκομεία και να αποσύρεται τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν κατακλείδη, θεωρούμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι αποσπασματικό και δεν διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του έργου του ενεξετάσεων ούτε υπα επιλύει υπαρκτά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ.